τούτο. Και τι δουλειά έχει στο γραφείο του κυρίου υπουργού μας. Δεν είμαι τούτο. Που πέ Μόσχου. Ο άσωτος ιός. Το Μοσχόπουλο. Αυτό δεν είναι Μοσχόπουλο. Αυτό είναι μια Μοσχοπούλα αγάπησα. Τώρα μάθατε κι εσείς το οικογενειακό δράμα του υπουργού μας. Δεν είμαι δράμα. Είμαι musical. Να σε γνωρίσεις το Βαγγέλη Λιβαδά, να σε κάνει ντουέτο με τη Μαρούλα Γιούλη. Γι' αυτό σε κρύβανε, πουλάκι μου. Για έλα στο γραφείο μου να το πούμε καλύτερα. Έλα στο θείο. Έλα στο θείο. Στο σχολείο, όταν όλα τα αγοράκια παίζαμε με τα αυτοκινητάκια, εγώ έκανα το ασθενοφόρο γιατί μου άρεσε να φωνάζω. Και αυτή την ιδιαιτερότητά σου, οι γονείς σου δεν την αποδέχονται. Με τη μόμη θα τα βρίσκαμε. Ο μπαμπάς είναι νεάτερνταλ. Άγριος, δεν μπορεί να δεχτεί ότι τα φύλλα είναι τρία. Εσείς κύριε Βεζίρη το δέχεστε. Βεβαίως! Θηλυκό, αρσενικό και παλιά δαντέλα. Μπράβο, είστε πολύ προοδευτικός. Επηρεάστηκε τον Ντάντι να νομιμοποιήσει το γάμο στη Μύκονο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να θέλει να παντρευτώ. Πρέπει να τρέχω στην Ολλανδία. Σε βρίσκω λογικό παιδί και συντηρητικό. Πιστεύει στην οικογένεια. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα στη Βουλή να σε παρουσιάσω σε όλους και να εισηγηθούμε τον γκέικο γάμο. Δεν τους αρέσει. Ειδικά ο Παπαθεμελής θα ενθουσιαστεί. Αριστομένη! Μου το είπε η Φάνη και δεν το πίστευα. Τόλμησες να πετύσεις το πόδι στο Υπουργείο μου! Μα γιατί κύριε Υπουργέ φύγατε από τη Βουλή! Σας πήρε αυτή η καταραμένη η λάμια και σας ειδοποίησε. Τώρα θα αρχόμασταν! Ποιοι! Πού! Στη Βουλή! Ο κύριος Κλεώνας θα με έφερνε στη Βουλή! Έχεις τρελαθεί, Κλεώνα! Και τι θα πω στους άλλους βουλευτές! Από εδώ η κόρη μου η σοσιαλίστρια! Γιατί κύριε Υπουργέ! Το πολύ πολύ να σας αναδομήσουν! Και τι θα κοιτάξει ένας ευαίσθητος και σωστός άνθρωπος σαν και εσάς! Την καρέκλα του ή το σπλάχνο του! Τι ωραία που τα λέτε κύριε Κλέωνα! Κάνετε παρέα με τον Γρηγόρη Βαλιανάτο! Αυτά τα λες εσύ, Κλέωνα, γιατί δεν έχεις γιο με εγώ Βαστιλέτο! Καλό είναι να κάνουμε τους μοντέρνους, αλλά μακριά από το σπίτι μας! Μπαμπά, είσαι αλλού. Καταρχήν εγώ Βαστιλέτο είναι για σαραντάρες ντάνες. Εμείς οι έφηβες φοράμε ποτάκι. Εγώ το έχω σπάσει βέβαια με κόκκινο καλσόν. Α, θα σε σκοτώσω έκτρομα της φύσης! Πού είχε, Κλέωνα! Κύριε Υπουργέ, για το όνομα του Θεού, μην το παίζετε Μπαρμπαγιώργος. Εγώ λέω τελικά να πάμε με το παιδί στη Βουλή και να καλέσετε απόψε όλους τους βουλευτές στο Factory. Τι είναι το Factory? Πρασκινήστε το είδωλ. Δεν μου λέτε τι κάνετε εκεί, τι ακούτε? Την πόρτα, γιατί κάνει περίεργους θορύβους. Στην υγειά σας. Μάλλον έχει σαράκι, εβίβα. Εγώ σαράκι δεν άκουσα. Άκουσα τον αγαπημένο μου τον κύριο. Όχι, δεν πάω σπίτι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Αναχρονιστικέ. Ακόμα και οι Άγγλοι βάλανε στην κυβέρνηση υπουργό λεσβία. Μπαρντόν, τι είναι αυτό? Το σαράκι. Μα καλά, και εσύ γιατί δεν βάζεις μια φούστα? Σε βλέπει έτσι ο μπαμπάς σου αντρογυνάκα και σε χύζεται. Πολύ έλεος. Πολύ έλεος. Έλεος, λέω. Το παιδί δεν είναι η κόρη του κυρίου υπουργού, είναι ο γιος του. Εσένα πάλι κόρη σε πειράζει? Καλέ παιδιά, αυτό το κόρη γιος είναι το κούκι. Τι κούκι λέει αυτή, ποια είναι? Είμαι. Είδες ποιν είσαι, Ανίτα Ρασιά, η μνηστή του κυρίου Γενικού. Ανίτα Ρασιά, που το ξέρω. Όχι και που το ξέρεις, αγόρι μου. Η τραγουδίστρια, η φυρμάτη, η δόλου. Πιάστε μου, Ανίτα Ρασιά! Όχι και του κέρατα. Το ακούνε και στην Ελβετία τώρα. Η κασέτα μέσα στο γραφείο του παπά. Είστε η μνηστή του κυρίου Κλεό. Τον κύριο Κλεό να τον φωνάζω Κλεό γιατί είναι πολύ προοδευτικός. Πολύ αστέρι και μπράβο του, καλώς ήρθατε. Ενώ ο γιος μου είναι ξενέ και μου τη σπάει. Άντε καλέ, ο κούκι είναι ξενέ. Αλλά δεν μου λες, γιατί δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για σένα. Σου πω, πάμε μέσα στο γραφείο του.